αιτία ήταν άδεια. Μπορούσαμε όμως να κάνουμε. Μπορούσαμε να πάρουμε μια εκδρομή και να τη συνδυάσουμε με το ποδόσφαιρο και το παλεμάχο άλλη περιοχή. Μπορούσαμε να πάρουμε μέρος σε κοινωνικές δράσεις. Κάναμε μια προσπάθεια, δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Δεν θέλω να πω περισσότερα σε αυτό το τομέα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε δράσεις στη θάλασσα, στο δάσος, μια αλληλεγγύη τώρα με όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και στην Κεφαλονιά, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ανταπόκριση. Οι αιτιολογίες μπορεί να είναι πολλές. Το θέμα δεν είναι να δικαιολογούν τίποτα. Το θέμα είναι τώρα που θα κάνουμε εκλογές να βρεθούν 7 άτομα να έχουν όρεξη. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Με 3-4 εκδηλώσεις το χρόνο μπορούμε να κρατάμε ζωντανή την ένωση, το σωματείο αυτό. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι. Από το Γυμναστικό Σύμβουλο Αμυρού όλα αυτά τα χρόνια της ιστορίας μας έχουν περάσει τουλάχιστον 500 αρχιτές. Εγώ λοιπόν κάνω ένα απλό υπολογισμό και λέω, γιατί να μην είμαστε 300 μέλη της Ένωσης Παλεμάχων με μια συνδρομή που έχουμε ελάχιστη 10 ευρώ το χρόνο, να μαζεύουμε κάποια χρήματα και να πηγαίνουμε στο Γυμναστικό Σύμβουλο Αμυρού, στην διοίκηση, στην εκάστοτε διοίκηση και να λέμε, εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε αυτή τη χρονιά με 1000 ευρώ, με 500 ευρώ, με 2000 ευρώ, σύν την παρουσία μας. Είναι αξιόλογο. Και γιατί να μην έχουμε και λόγο στα πεπραγμένα. Δηλαδή, πούμε με τίποτε. Αλλά να μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Μας αρέσει αυτό που κάνετε ή δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτοί που διοικούν το Γυμναστικό Σύμβουλο Αμυρού θα είναι υπεύθυνοι να ακολουθήσουν και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Καλησπέρα. Γεια σας. Τάκη, συγγνώμη λίγο. Να σας πω λοιπόν δύο οικονομικά στοιχεία για την τριετία. Τα έξοδά μας ήτανε €126.90 και τα έσοδά μας 276 ευρώ. Έχουμε ένα ταμείο αυτή τη στιγμή 1.713 ευρώ. Όλα τα χρήματα, ποτέ ο ταμείας μας και εγώ που σαν πρόεδρος υπέγραφα, δεν είχαμε χρήματα στη τσέπη. Τα χρήματα ήταν πάντα στο βιβλιάριο και πηγαίναμε στην τράπεζα και παίρναμε. Για να είμαστε ειλικρινείς, καλώ τον Κώστα. Κώστα. Τελευταία, δυσάρεστο μεν, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τα έξοδά μας ήταν μόνο 3 στεφάνια που πήγαμε σε συναντητά μας. Σας είπα, είναι δυσάρεστο, αλλά θα πρέπει όμως να ξέρετε και θα σας πω μια κουβέντα. Ήρθε ο αδερφός του Μπορμαγιάη του Φάτσι στο τέλος και δακρυσμένος με κάλεσε και μου λέει, αυτό που κάνατε, που είδα τον αδερφό μου να φεύγει με τη σημαία του Γυμναστικού Συλλόγου Αμυρού, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν πολύ συγκινητικό, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή, να έχουμε τις συνδρομές μας, να κάνουμε κάποιες δράσεις, να φτιάξετε την ομάδα σας, όλοι σας μπορείτε να φτιάξετε μια ομάδα αξιόμαχη και μετά να βγουν και οι πιο νέοι. Και εμείς από κοντά θα ακολουθούμε. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν χρειάζονται λόγια. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια και λίγη ενεργητικότητα από όλους μας. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κάποιες δράσεις και τα μέλη απλά να ακολουθούν, να τις στηρίζουν. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ παιδιά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν θέλει κανείς να πάρει τον λόγο και να πει. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Λοιπόν, μετά την ομιλία του Προέδρου, όποιος θέλει να μιλήσει, να πει κάτι, μπορεί να γραφεί και να ξεκινήσουμε. Μία πρόταση. Το οικονομικό αυτό. Θα δώσουν 500 ευρώ στο Γυμναστικό Συμβούλιο. Αυτό είναι που μας εξηγεί. Αυτό είναι πρόταση του κυρίου Σταματίου. Ναι.
άλλο θέλει. Εγώ μεγαλύτερο. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είναι πραγματικά που είπε ο Πρόεδρος ότι μπορεί τα 3 χρόνια αυτά να μην έγινε τίποτα, που μαζευτήκαμε έστω εδώ μόνο, είναι σημαντικό. Και που πήρε από όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, είναι και εξίσου σημαντικό. Βλέπουμε εδώ νέους ανθρώπους. Είναι αυτό το πράγμα οι παλέμαχοι. Κάπου έχει ατονίσει, είχε μια όρεξη λίγο στην αρχή. Πρέπει να το διοργανώσουμε και σήμερα από εδώ να πούμε ιδέες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω 2-3 προτάσεις. Πώς μπορεί να γίνει, γιατί είναι και τα τελευταία, δεν ξέρω να πάω φυλακή, σαν μυθιό, είμαι έχουν έτοιμο. Έχουμε τα δύο. Εκείνο που θέλω να πω είναι να δώσω σε κάθε σύλλογο που γίνεται, σε κάθε δραστηριότητα, συγχαρητήρια και ας μην κάνει τίποτα. Που έκανε το Στεφάνι αυτό που είπες Πρόεδρε που δώσατε και το, τη σημαία που ήταν στο Γιάννη Φάτσι. Είναι σημαντικό. Και μια μανέφερε στη Γιάννη Φάτσι, ξέρετε όλοι εδώ τι τραβήξαμε όταν κάναμε το γήπεδο το χορτάρι. Όλοι είστε εδώ, τι τραβήξαμε με το Γιάννη Φάτσι που ήταν να πάρουμε το πρωί στο βράδυ για να φτιάξουμε το χορτάρι στο γήπεδο που ήταν φίλε. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, εντάξει, εγώ τώρα να μην λέμε τώρα. Μην το παπιάζουμε. Λοιπόν, με είχε πει κάποτε. Ο Τάκης, ο Τάσος έχουν το σύλλογο να τον εντάξουμε σε ένα δίκτυο που έχουμε εμείς, να σε καλύψει και ο Πρέλα τον Μητιό που είμαστε 14 σύλλογοι, στην αρχή να αμφιβολίες, αν μπορούμε να μπει επειδή είναι αθλητικός σύλλογος, αλλά βλέπω ότι υπάρχει καταστατικό και μπορούμε να το εντάξουμε και την Ένωση Παλεμάχων στο δίκτυο συλλόγων που είναι. Γιατί και ο πολιτισμός, ο αθλητισμός είναι όλα μαζί. Άρα δηλαδή. Είναι καλό και θέλει παρέα. Άρα δηλαδή μπορούμε να το εντάξουμε εκεί και με την ομπρέλα που έχουμε οι 14 σύλλογοι μέσα και να δραστηριοποιήσουμε, να βγουν όμως άτομα σήμερα οι οποίοι να θέλουν και να μπορούν. Μην πούμε να βάλουμε νέους και του. Να βάλουν αυτοί που θέλουν και μπορούν να τρέξουν να κάνουν δύο πράγματα, όπως είπες. Δεν χρειάζεται να κάνουν πολλά πράγματα. Στην πορεία να μας κρατάει μέσω email, τώρα εδώ τηλέφωνα κτλ. Να έχουμε μια επαφή όλοι μεταξύ μας. Οπότε να το επικοινωνούμε. Θέλω να κάνουμε ένα αγώνα, θέλω να κάνουμε ένα φιλανθρωπικό κίνηση, θέλω να κάνουμε κάτι. Να επικοινωνούμε μεταξύ μας με τα κινητά, με τα email, τώρα με τα Facebook. Είναι εύκολη η επικοινωνία. Οπότε να συμμετέχουμε και να έχουμε ένα παρόν παντού. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει ούτε συμπολίτευση ούτε αντιπολίτευση. Και το κακό είναι ότι από το στίχο δεν υπάρχει άτομο. Από το μπάσκετ εκτός του Θανάση δεν έχουμε άτομο. Αυτά είναι προβλήματα. Πού είναι. Από το μπάσκετ εσύ. Από το κλασικό αθλητισμό. Εγώ σε ξέρω τον χειριστή για το συντάξει. Ο Στάτς βέβαια μπορείς να εντάξει στο μπάσκετ γιατί σαν που του χειριστή δεν έπαιξε μπάλα στο μπάσκετ. Πρέπει από εδώ να βγάλουμε μια διοίκηση να τη συνεχίσουμε. Εμείς είμαστε, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, είπαμε επικοινωνία, να μην χάσουμε αυτή τη σχέση. Η προσωπική επαφή είναι σημαντικό. Και να κάνουμε μία, δύο, τρεις, πολλές είπες. Μία ευθύνουσα να κάνουμε τον χρόνο δύο, είμαστε σε καλό δρόμο. Στα συγγνώμη, άμα δεν είσαι ότι έπαιξε ποδόσφαιρο, ορίστε πάνω. Θα σας καλωσορίσω απόψε που μαζευτήκαμε εδώ σε αυτήν την βραδιά στο Σύλλογο Παλεμάχων. Στάθη, μπορώ να σας ακούσω ένα λεπτάκι και μετά να κουβεντιάσω. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχα και εγώ στην προηγούμενη διετία στο Σύλλογο, ο οποίος δεν υπήρχε στην ουσία. Δεν υπήρχε γιατί και τα καινούργια παιδιά ήταν απόν, γιατί δεν ήταν ενημερωμένα βασικά. Και οι παλιότεροι ίσως κουράστηκαν, τα είχαν παρατήσει. Η κίνηση αυτή έγινε από εμάς αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά βλέπω ότι τα παιδιά όλα ήρθαν τα καινούργια κοντά στο σύλλογο και πιστεύω θα συνεχίσουμε γιατί ήταν ή να διαλυθεί αυτός ο σύλλογος, ή να μην υπάρχει ή να συνεχιστεί. Εγώ και τους άλλους θέλω να το συνεχίσουμε, γι' αυτό και καλέσαμε και ήρθαν όλα τα παιδιά
Και λείπουν και κάποια παιδιά ακόμα και ίσως να μην καλέσουμε κάποιους, γιατί παραλείψαμε. Τώρα και εσείς εδώ υπάρχει ένα τετράδιο το οποίο θα γράψουμε όλα τα δικά μας τα ονόματα με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα, αλλά και κάποιους άλλους, οι οποίοι εγώ δεν μπορούσα να τους θυμηθώ ή τους θυμόσαστε και τέτοια, θα γράψουμε και τα δικά τους τα ονόματα, να τους καλέσουμε και για τις εκλογές οι οποίες θα ορίσουμε και για να συμμετέχουν όλοι σε αυτό το σύλλογο. Καλό είναι να το δούμε. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Μη διακόψεις. Έτσι είναι το δημοσιακό σύλλογο. Έτσι πρέπει να αναγκύουν τώρα. Από όπου το αγκύουν σε τι επιτροπή. Θα κάνουμε στην διαδικασία. Κάτι άλλο που θέλω να πω, επειδή είμαι και κοντά στο σύλλογο, δεν είμαι σύλλογο, είμαι και κοντά στο σύλλογο. Θέλω η ομάδα των Παλεμάχων να είναι κοντά στην ομάδα του Ποδοσφαίρα αλλά και σε όλες τις ομάδες, γιατί υπάρχουν άλλα και από τον μπάσκετ και από εκεί. Απόψε έχουμε κάνει τον Δήμαρχο, μακάρι να έρθει κάποια στιγμή για αυτά. Θέλουμε να ζητήσουμε να μας παραχωρήσουν κάπου στο στάδιο ή από τη διοίκηση γραφεία Παλεμάχων. Ένα γραφείο Παλεμάχων, το οποίο εκεί θα έχουμε και το αρχείο μας στα χαρτιά μας, θα έχουμε και φωτογραφίες, αλλά και ο Παλέμαχος που θέλει να έρθει στον κήπεδο, αν δεν έχει μια βάση, δεν έρχεται για να πάει στην κερκίδα. Ο Παλέμαχος θέλει να έρθει μέσα στο κήπεδο. Θα πάει στην κερκίδα, αλλά θέλει να έχει επαφή με το κήπεδο και με το γιατί τα παιδιά αποξηνώνονται. Όπως και εγώ είχα φύγει ένα χρόνο από την ομάδα και πήγα και νιώθω ξένος. Όχι άλλος που έχει 5 χρόνια να πάει στο γήπεδο. Γιατί είναι μακριά από την ομάδα. Και από το σύλλογο γενικά. Σε συνεργασία με το σύλλογο, με τη διοίκηση και με το τέλειο να έχουμε μια καλή επαφή. Και όπου μπορούν οι παλέμαχοι να βοηθήσουν, θα βοηθήσουν. Και οικονομικά και όπου μπορούν να δουν. Ευχαριστώ. Σωστό. Ήρθατε. Εγώ είμαι 19 χρόνια και ήμουν αρχηγός μιας ομάδας που λέγεται Δημοστικός Σύλλογος Αλληλού και βγήκαμε δεύτερη, διότι μας πέρασε μόνο η νίκη. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ταυτόχρονα με τις δραστηριότητες που έχω στη Λάρισα, κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές, είμαι πρόεδρος σε ένα πολιτικό σύλλογο από τους μεγαλύτερους της Θεσσαλίας, που παρατηρεί 500 μέλη, ταυτόχρονα ασχολούμαι πάρα πολύ και με το ποδόσφαιρο. Διοικούσα επιτροπή των Παλεμάχων Ερασιτεχνών Συνδέσμου Νομού Λάρισας, που απαριθμεί γύρω στα 200-300 άτομα. Το τι ωραία πράγματα έχουμε κάνει και τι ωραία έχουμε περάσει, δεν λέγεται. Και ιδιαίτερα βρίσκουμε φίλους παλιούς που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Έχω βρει παιδιά από την Αχιλλέα Φαρσάλων που μου λένε για το Γυμναστικό Σύλλογο Αλληλού. Μου λένε για ονόματα από εδώ. Πάμε στον Βόλο, πάμε στην Ελασσόνα, συζητάμε μετά το παιχνίδι. Περνάμε πάρα πολύ ευχάριστα. Και αυτό που είπε ο κύριος Καραζούπης, θα τον διορθώσω, που είναι αθλητισμός και πολιτισμός, δεν είναι αθλητισμός και πολιτισμός. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και ο πολιτισμός δεν έχει ηλικία. Άρα και ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία. Όσο μπορούμε να ασχολούμαστε, εγώ από την πλευρά μου εκεί και με τα παιδιά είμαστε 30 που έχουμε μέσα τη Λάρισα.
και στους αγώνες που βγαίνουμε, που μας φωνάζουν τα παιδιά, όποτε μπορούμε, και εδώ στον Αγγλό έχουμε έρθει και στον Βόλο πηγαίναμε, κάνουμε δραστηριότητες. Βοηθήστε το Σύλλογο, είναι ωραία πράγματα που θέλω να κάνουν τα παιδιά. Η διοίκηση 7 άτομα είναι πέρα αρκετή για αυτό το Σύλλογο. Αρκεί να βοηθούν όλοι, και απ' έξω, και παρουσία και στην γήπεδο, παιδιά. Γνωστικός είναι ένας και ενιαίος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ανεχθήκατε. Έχουμε καλή συνέχεια και καλή μας όλες. Λοιπόν, επειδή τέθηκε θέμα για τον κύριο Κωνσταντίνο. Α, δεν είναι. Μην τον τραβάς, πήγε τα δικά.